παρούσα κρίση που έχει κυρίως χαρακτηριστικά στην οικονομία, αλλά είναι μια κρίση πολύ πέραν αυτής και πολύ βαθύτερη, είναι τελικώς απαραίτητη για να διαμορφώσουμε κρίση για τα συμβαίνοντα, για τους ανθρώπους, για τους πολιτικούς. Θα μας διευκολύνει? Αν είναι απαραίτητη, δεν το ξέρω. Αν θα μας διευκολύνει, ναι, θα μας διευκολύνει εφόσον συντελεστεί μια αφύπνιση. Εάν λειτουργήσει σαν καταλύτης για να δημιουργηθούν κοινωνικές ζυμώσεις, για να αντισταθούμε σε αυτόν τον εμπεγμό που μας γίνεται, τότε θα είναι θετικό. Η κρίση για εσάς, κύριε Γιαναρά, ποια είναι? Είναι κρίση του χρέους που χρειάζεται να πληρώσουμε δόσεις και δεν τις έχουμε? Όχι. Είναι κρίση καθαρά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, κρίση της πολιτικής. Η πολιτική πλέον έχει εμπορευματοποιηθεί. Έχει γίνει διαχειριστική απλώς προβλημάτων και θεμάτων, χωρίς κανένα κοινωνικό στόχο. Τα κόμματα δεν έχουν πια κοινωνικούς στόχους. Και το ότι δεν έχουν κοινωνικούς στόχους, το ομολογούν απερίφραστα όταν καυχόνται ότι είναι πολυσυλλεκτικά. Τι θα πει πολυσυλλεκτικό κόμμα? Ήδη με την στοιχειώδη λογική της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, το κόμμα πρέπει να αντιπροσωπεύει μια πρόταση, μια θέση, ότι ξέρετε, εγώ θέλω μια κοινωνία έτσι. Πολυσυλλεκτική δηλαδή είναι μόνο η κάλπη? Πολυσυλλεκτική είναι πώς θα κερδίσω τις εντυπώσεις. Δηλαδή πώς θα εφαρπάσω την ψήφο. Πώς θα κάνω τον πολίτη να μην σκέφτεται κριτικά, αλλά να εντυπωσιάζεται. Βλέπει μια κοπέλα από το σύριαλ που έλειπε στη τηλεόραση, την θεωρεί ένα οικείο πρόσωπο, την ψηφίζει. Την κάνει υπουργό. Άρα η παρούσα κρίση, που λέτε ότι τα χαρακτηριστικά της δεν είναι μόνο παρούσα κρίση, εδράζεται στο γεγονός ότι έλειψαν τα κοινωνικά οράματα, τα λέμε, δεν μου αρέσει η λέξη γιατί ηχεί ιδεαλιστικά. Κοινωνικοί στόχοι. Τι πολίτη θέλουμε. Τι δεν είδαμε να έρχεται, τι δεν είδαμε, τι δεν προβλέψαμε, τι δεν συζητήσαμε μεταξύ μας, τι νομίσαμε ότι θα περάσει εύκολα και θα μας αφήσει απ' έξω, δεν θα πιάσει και εμάς μαζί. Εννοείται εμείς οι πολίτες ή αυτοί εμείς που παίζουν χώρα, το παιχνίδι? Εμείς ως πολίτες, εμείς ως ψηφοφόροι, όπως θέλετε. Υπάρχει μια κεσαρική διαφορά. Εμείς οι πολίτες δυστυχώς έχουμε αποδειχθεί μια πίμνη η οποία πηγαίνει σε κάθε επιμειοστάσιο δυστυχώς κατά τη συντριπτική πλειοψηφία άβουλη. Και το λέω αυτό μετά λόγου, διότι αποδεικνύεται από το ποσό των χρημάτων που ξοδεύεται προεκλογικά από τα κόμματα. Το ποσό αυτό έχει μετρηθεί με μελέτες αγοράς, υποθέτω, και ξοδεύεται διότι ξέρουν οι μελέτες αγοράς, μας λένε, πως υπάρχει μια κρίσιμη για το εκλογικό αποτέλεσμα μάζα ψηφοφόρων, η οποία θα ψηφίσει ανάλογα με το πόσες φορές θα δει μία φάτσα στον τοίχο ή ένα σπότ στην τηλεόραση. Χωρίς σκέψη, χωρίς κρίση, μόνο με αντανακλαστικά ενστικτόδη. Αυτό είναι το τέλος της πολιτικής. Ναι, αλλά το θέμα είναι αν εμποδίζει την ορθή κρίση ή την σωστή κρίση ή απλώς την κρίση. Την υπονομεύει. Την υπονομεύει, λέτε. Ναι. Εγώ δεν βλέπω εύκολα πολλούς τρόπους, αλλά θέλω να επανέλθω στην παρούσα κρίση που έχουμε, αυτήν που εμφανίστηκε κυρίως στον οικονομικό τομέα. Πιστεύετε ότι δεν την είδαμε για ποιο λόγο? Τι μας εμπόδισε να χρησιμοποιήσουμε εδώ την έκφραση του Βραχαίος που χρησιμοποιήσατε, ότι δεν ήμασταν αρκετά πάνω ή δεν ήταν αυτοί που έπρεπε αρκετά ψηλοί για να κοιτάξουν λίγο πιο πέρα και να την δουν να έρχεται? Όχι, διότι αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν την Ελλάδα, για να λέμε τα πράγματα με τα όνομά τους, μετά τη μεταπολίτευση, είχαν ως μοναδικό στόχο την επανεκλογή τους. Επομένως, μοναδικό στόχο είχαν το πώς θα υπονομεύσουν και θα εξαγοράσουν την ψήφο των πολιτών. Με παροχές, με αλόγιστες παροχές, με εξωφρενική σπατάλη των χρημάτων που δόθηκαν από την Ευρώπη για να έρθει η οικονομία, να συγκλίνει η ελληνική οικονομία με τις ευρωπαϊκές. Όλα αυτά τα χρήματα, βλέπετε τι γίνανε σήμερα. Πώς ξοδεύονται σε μια σπατάλη άφρονα, και είναι κομματικό χρήμα αυτό, κατά την ταπεινή μου εκτίμηση. Λοιπόν, αυτό διεύθυρε την πολιτική. Κανένας ηγέτης δεν τολμούσε να σκεφτεί, εντάξει, θα κερδίσω τις επόμενες εκλογές, αλλά βρε παιδί μου, επιτέλους, τι θα γράψει για μένα η ιστορία, έστω αυτό το απλούστατο. Άρα, αυτό που μου λέτε είναι ότι όσο περισσότερο χρήμα είχαν από άλλες πηγές, ναι, για παράδειγμα τα ευρωπαϊκά κονδύλια ή τον δανεισμό, δεν χρειαζόταν να το πάρουν απευθείας από το φορολογούμενο, αλλά δεν είχαν και να το αντιμετωπίσουν, διότι αν ανεβάζαν τη φορολογία, όπως τελικώς οδηγήθηκαν και τώρα συμβαίνει,
θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να το κάνουν. Άρα είχαν πολλά δανεικά, είχαν πολλές ευκολίες. Άρα η Ευρώπη φταίει, μας διεύθυρε με τον τρόπο της. Δεν φταίει. Η Ευρώπη το έκανε, νομίζω, με καλή διάθεση για να μπορέσουμε να, ακριβώς, να έχουμε μία ευκαιρία στην ιστορία μας να αποκατασταθούμε κι εμείς σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο κρατικής λειτουργίας. Φταίνε, είναι υπόδικοι και νομίζω, επιτρέψτε μου να πιστεύω, ότι αν ποτέ υπάρξει δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν υπάρχει, το πολίτευμα της χώρας είναι κομματοκρατία. Η αυθαιρεσία των κομμάτων είναι αυθαιρεσία συντεχνιών της εξουσίας. Εάν ποτέ υπάρξει δημοκρατία, έτσι για το λαϊκό αίσθημα κάποιοι άνθρωποι πρέπει να δώσουν λόγο.